Την πρώτη μείωση κερδών μετά από 9 τρίμηνα ανακοίνωσε η Samsung λόγω του ανταγωνισμού από το καινούριο iPhone της Apple αλλά και των φθηνότερων νέων κινέζικων προϊόντων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη της νοτιοκορεάτικης εταιρείας άγγιξαν τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας πτώση από τα 9 τρισεκατομμύρια won ένα χρόνο νωρίτερα. Η Samsung κατέγραφε συνεχή άνοδο κερδών από το τρίτο τρίμηνο του 2011. Οι πωλήσεις του Galaxy S4 επιβραδύνθηκαν σε σχέση με τα iPhone 5S και 5C της Apple, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι πωλούν κινητά τηλέφωνα σε χαμηλές τιμές που ξεκινούν από τα 100 δολάρια. Η μετοχή της Samsung πάντως υποχώρησε μόλις 0,2% στο χρηματιστήριο της Σεούλ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ωστόσο ήδη από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 3 Ιανουαρίου είχε υποχωρήσει κατά 9,6% στοιχίζοντας 19 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Σε μια προσπάθεια πάντως να δώσει όθηση στις πωλήσεις του, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο smartphones και τηλεοράσεων ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας τηλεόρασης αργότερα φέτος, η οποία μπορεί να έχει κυρτή ή επίπεδη οθόνη ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη και μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.